Φυσιολογική αμυντική αντίδραση του οργανισμού. Δεν απαιτείται συνειδητή σκέψη. Ο φόβος διακρίνεται από τη σχετική συναισθηματική κατάσταση του άγχους, το οποίο εκδηλώνεται ως εσωτερική ένταση και το οποίο συνήθως συμβαίνει χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής. Απειλής που να μπορεί να γίνει αντιληπτή, ανεξέλεγκτη. Ο φόβος έχει σχεδόν πάντα σχέση με μελλοντικά γεγονότα, καταστάσεις, συμπεριφορές που δεν μπορούμε να διαφύγουμε ή να αποφύγουμε. Ο φόβος μπορεί να είναι στιγμιαία αντίδραση σε κάτι που συμβαίνει στο παρόν. Φόβος της μέρας και ο φόβος για το φως. Ο φόβος της κίνησης και ο φόβος της αδράνειας. Ο φόβος της βάρκας που φεύγει και ο φόβος της βάρκας που φτάνει. Ο φόβος του κρότου και ο φόβος της σιωπής. Ο φόβος της επιλογής και ο φόβος της ευθύνης. Ο φόβος της σταγόνας και ο φόβος του άπειρου, ο φόβος του πνιγμού και ο φόβος της ανάσας
ο φόβος του βυθού και ο φόβος του σύμπαντος. Η έκφραση του φόβου στον άνθρωπο περιλαμβάνει τη διεύρυνση των ματιών. Τα φρύδια συγκεντρώνονται, τα χείλη τεντώνονται οριζόντια. Οι μύες που χρησιμοποιούνται για τη φυσική κίνηση βρίσκονται σε ένταση. Το θύμα θέλει να επιτεθεί και να διαφύγει τον κίνδυνο. Εμφανίζει εφήβρωση λόγω της αυξημένης ροής αίματος. Μεταφέρει σε όλο το σώμα οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες, θερμότητα και εφίδρωση δροσίζει το σώμα. Όταν ο κίνδυνος ή η απειλή είναι συγκλονιστική, μια κοινή αντίδραση είναι η κάλυψη όλων των ευάλωτων τμήματων της ανατομίας. Ο φόβος είναι το αποτέλεσμα της διέγερσης ενός αμυντικού συστήματος. Μόνο ο άνθρωπος το έχει. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο του φόβου.